Από τα φοιτητικά του χρόνια εργάστηκε επαγγελματικά σαν δημοσιογράφος, ενώ την ίδια περίοδο διατέλεσε διευθυντής του μηνιαίου λογοτεχνικού περιοδικού Μύρτος Μαλακάσης για μία τριετία που διήρκησε η έκδοσή του. Είναι δικηγόρος παραλίου Πάρκου, εγγεγραμμένος από το 1975 στο Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογίου. Το 1978 ίδρυσε τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Βυρώνια, διοργανώνοντας κάθε χρόνο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Συλλόγου, εβδομαδιαίες γιορτές ποίησης και τέχνης, σπάνιες για την εποχή, αφιερωμένες στον Λόρδο Βύρωνα. Από τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και στη συνέχεια συμμετείχε ενεργά σε πάσης φύσεως κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα του Μεσολογγίου και της περιοχής, όπως παραδείγματος χάρη με τον Ερυθρό Σταυρό, το Σύλλογο Οι Φίλοι του Ραδιοφώνου, το Σύλλογο Αιμοδοτών, την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής Διονύσεως Σολωμός, την Χοροδία Πνευματικού Κέντρου Μεσολογγίου, την Πολυφωνική Χοροδία Πατρών, την Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, το Λιμενικό Ταμείο Μεσολογγίου, την Κινηματογραφική Λέσχη κλπ. Συλλόγους, ιδρύματα, φορείς, στους οποίους διατέλεσε πρόεδρος ή διοικητικό μέλος. Είναι μέλος χορηγός και υποστηρικτής διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, της Greenpeace, της UNICEF, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, του Μουσείου Φρυσίρα, της Ελληνικής Εταιρείας Γλωσσικής Κληρονομιάς και της ActionAid, έχοντας γίνει ανάδοχος παιδιών στην Κεντρική Αφρική. Επί 15 ετία κατήχε την άμεση τιμητική θέση του Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Μητροπόλεως Εταιρείας και Καρνανίας και του Αντιπροέδρου του Θεοκλήτιου Ιδρύματος. Από το 2005 είναι πρόεδρος του Κορδόσιου Κοινοφελούς Ιδρύματος. Το 1998 αγόρασε το εγκαταλεγμένο από το κράτος και έτοιμο να καταρρεύσει ιστορικό σπίτι του Γενικού Αρχηγού της Φρουράς των Μεσολογγητών κατά την έξοδο στρατηγού Αθανασίου Ραζιμπότσικα, δηλαδή ένα κτίσμα του 18ου αιώνα, το οποίο στη συνέχεια με δικές του δαπάνες το ανακαίνισε και το μετέτρεψε σε κέντρο λόγου και τέχνης, προσφέροντάς το στην κοινωνία της πόλης και της περιοχής ως ένα πολυδιάστατο κοινοφελή πολιτιστικό οργανισμό με την επωνυμία Διέξοδος. Έκτοτε χρηματοδοτεί και διευθύνει τον οργανισμό αυτό της Διεξόδου, ιδρύοντας αρχικά το ομώνυμο Ιστορικό Μουσείο. Για το σκοπό αυτό παραχώρησε τη συλλογή του, που την απαρτίζουν χιλιάδες αντικείμενα από τον 4ο π.Χ. αιώνα μέχρι τις μέρες μας, καθώς και πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, χαρακτικά, ιστορικά κοιμήλια, άρματα, ενθυμήματα του αγώνος, ενδυμασίες, φιλελληνικά αντικείμενα, σπάνια χειρόγραφα, πολιτικά και στρατιωτικά έγγραφα, παλαιές εκδόσεις και εικόνες. Το 2013 ίδρυσε επίσης στο Μεσολόγγι μια πολιτιστική βιβλιοθήκη με 2.500 λευκόματα τέχνης και το 2017 έναν ξενώνα τέχνη για την φιλοξενία των προσκεκλημένων της Διεξόδου, καλλιτεχνών και ανθρώπων του πνεύματος. Δέσποινα Κανελή. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε στα Γεννησά και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου τέλειωσε το Λύκειο. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, από την οποία απευθύνθηκε το 88. Συνέχισε σπουδές πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1995. Υπηρετεί ως δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη δημόσια ιστορία. Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα και έχει πραγματοποιήσει δεκαετίες σπουδές πιάνου σε επίπεδο νοτέρας. Επί πενταετία εκπαιδεύτηκε στη δημιουργία κοσμημάτων και επί τριετία δίδαξε σε ανάλογο εικαστικό εργαστήριο. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και έχει συγγράψει τα βιβλία «Αλάτι, Παύλα, ο Λευκός Θησαυρός» και «Οι γιορτές εξόδου του Μεσολογγίου» στο πλαίσιο της δημόσιας ιστορίας. Από το 2014 είναι υπεύθυνη σχεδιασμού δράσεων του Κοινοφελούς Πολιτιστικού Οργανισμού, του Οργανισμού Διέξοδος στο Μεσολόγγι, με κορυφαία την έκθεση «Αλάτι, ο Λευκός Θησαυρός», που αποτέλεσε την αιτία δημιουργίας του πρώτου μουσείου άνατος στη χώρα και του οποίου από το 2020 έχει αναλάβει τη διεύθυνση. Το
1920 με τη συνεχίζω. Μουσείο Άνατος Ιερά Πόχη Μεσολογγίου. Παρακαλώ την προσοχή σας να δούμε 5 πράγματα για το Μουσείο Άνατος που είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Το Μεσολόγγι. Μια πόλη σύμβολο. Συγγνώμη. Παιδιά, διαβάζουμε για τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε φέρει από μακριά για να τους τιμήσουμε. Το να μιλάμε δεν νομίζω ότι περιποιεί η τιμή για κανέναν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη. Το Μεσολόγγι, μια πόλη σύμβολο ελευθερίας, τόπος μαρτυρικός, γύρων, φάρος που ακτινοβολεί παγκόσμια το ηθικό μεγαλείο της ψυχής των Μεσολογγητών, που προκάλεσε τον θαυμασμό των Ευρωπαίων, των Φιλελλήνων, των Ελλήνων και των Ποιητών. Το Μεσολόγγι, πρωτεύουσα του νομού Ετροκαρανίας, που κουβαλά ανά τους αιώνες μεγάλο ιστορικό φορτίο, συνδυάζοντάς το με τη μοναδικότητα της φύσης, είναι χτισμένο πλάι στην χιλιοτραγουδισμένη λιμνοθάλασσα, που αποτελεί ένα από τους καλύτερους υδροβιότυπους της χώρας και σημαντικό κέντρο παραγωγής του λεγόμενου Λευκού Θησαυρού. Η Ιερά Πόλη Μεσολογγίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Αλάτι, διότι αποτελεί παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και διότι στις αλικές της που λειτουργούν από το 14ο αιώνα περίπου καλλιεργείται και εξορίσσεται το 65% της ελληνικής παραγωγής. Η ιστορία του μουσείου. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, το κτίριο που στεγάζεται το μουσείο οικοδομήθηκε το 1946. Ονομάστηκε Θάλαμος, διότι χρησίμευε ως χώρος διαμονής των αλικάριων κατά τα έτη 1939-1960. Το 1960 μέχρι το 82 άρχισε η εκβιομηχάνηση της χώρας, η οποία επέφερε αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία του αλατιού. Χρειαζόταν λιγότεροι εργάτες και επιπλέον η επισκευή του δρόμου της Τουρλίδας συντέλεσε στην ευκολότερη πρόσβαση στην αλική. Έτσι το κτίριο σταμάτησε σταδιακά να χρησιμοποιείται ως κοιτώνας και έγινε αποθήκη άχυρου για τα άλογα. 1983-2010, η εγκατάλειψη του κτιρίου. Από το 83 και μετά χρησιμοποιήθηκαν τα τρακτέρ για τα βαγονέτα και εισήχθησαν οι διζελομηχανές στην παραγωγή. Έτσι, η απόσυρση των αλόγων προκάλεσε τη μη ύπαρξη ανάγκης αποθήκευσης της τροφής τους. Το κτίριο που εγκαταλείφθηκε άρχισε να καταραίει. Έτσι, ερυπωμένο το 2010, παραχωρήθηκε από το Δήμο Μεσολογγίου στη διέξοδο με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου μουσείου άλατος στη χώρα. Η διέξοδος 2010-2020. Αγαπητοί μου, εμπνευστές και ιδρυτές του μουσείου άλατος είναι ο δικηγόρος Νίκος Κορδώσης και η σύζυγός του Δέσποινα Κανελή Κορδώση. Παρόλη την οικονομική κρίση, το 2010 το όνειρο των εμπνευστών του μουσείου δεν έσβησε. Και έτσι το 2018 η διέξοδος ξεκίνησε εργασίες με συμπαράσταση του Δήμου της Ιεράς Πόλης. Εγγενιάζεται το 2020. Παραδίδει στην κοινωνία των πολιτών. Έχει χαρακτηριστεί ως θεολίδη του Μεσολογγίου. Η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου βρίσκεται στην αγκαλιά μιας πανέμορφης κυμνοθάλασσας που καλύπτει επιφάνεια 150.000 στρεμάτων. Στην απέραντη κυμνοθάλασσα εδώ και πολλά χρόνια λειτουργούν δύο αλικές που παράγουν το 65% του ελληνικού αλατιού. Η πιο μεγάλη, η λεγόμενη άσπρη ελική, έχει έκταση 12.500 στρεμάτων και είναι δημοσίου συμφέροντος. Η πιο μικρή, η λεγόμενη αλική Τουρλίδας, έχει έκταση 1.700 στρεμάτων και ανήκει στο Δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Το Μουσείο του Άλατος. Ο εκθεσιακός χώρος απλώνεται σε 6 διαφορετικές θεματικές αίθουσες. Ανήκει στα λεγόμενα θεματικά μουσεία. Αγαπητοί μου, στο μουσείο οι επισκέπτες έχετε δυνατότητα να μάθει οτιδήποτε σχετίζεται με το αλάτι από την πρώτη εμφάνισή του στον πλανήτη μέχρι σήμερα. Μπορεί επίσης να μάθει τη σχέση του με την οικονομία, την υγεία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το περιβάλλον, το τουρισμό και τη θρησκεία. Να γνωρίσει τα ίδια άλατος, πολύχρωμους κρυστάλλους από όλο τον κόσμο και την κοκομετρία τους. Να εντυπωσιαστεί από τις 14.000 χρήσεις αλατιού στην καθημερινότητα και από τη συλλογή 1.500 αλατιέρων από το 1800 μέχρι σήμερα.
να πληροφορηθεί και για τις ενεργείς και εγκαταλελειμμένες αλικές όλης της χώρας. Για την ιστορία της άσπρης αλικής, της αλικής τουρλίδας, αλλά και της μαύρης αλικής, καθώς και εκείνης της κοπροβολής που λειτουργούσε έως το 1930. Να μάθει ότι στον εξωτερικό χώρο του μουσείου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο. Να απολαύσει τη μαγεία της λιμνοθάλασσας, που ο Όμηρος, περιγράφοντάς την για πρώτη φορά, την αποκάλεσε περικαλέα λίμνη, για να παρατηρήσει τη ζωή εκατοντάδων πτηνών, σπάνιων, που ενδυμούν στον εξαιρετικό υδρογεώτιο της περιοχής. Το Μουσείο Άλατος και το Μεσολόγγι είναι απόλυτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και τα δύο είναι ξεχωριστά, μοναδικά και απαράμιλα. Με το σκεπτικό αυτό θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ιδιαίτερο για αυτόν τον ιερό τόπο. Το Μεσολόγγι είναι γενέθλια γη σημαντικών ποιητών και λαμπρών προσωπικότητων της τέχνης, του λόγου και της πολιτικής. Ενδεικτικά σας αναφέρω τον Κωστή Παλαμά, Μιλτιάδη Μαλακάση, Γεώργιο Δροσίνη, Ρίγα Γκόλφη, Σπυρίδωνα Τρικούπη και πολλούς άλλους. Επίσης, ποια πόλη στη χώρα μας γέννησε 5 πρωθυπουργούς που κυβέρνησαν ορισμένοι αρκετές φορές και 2 από αυτούς πέθαναν φτωχότατοι, τιμώντας εαυτόν και την πόλη τους και σεβόμενοι το αξίωμά τους. Μόνο το Μεσολόγγι. Ποιος τόπος υμνήθηκε από κορυφαίους ποιητές, τόσο όσο το Μεσολόγγι? Ο Παλαμάς, σε ένα απόσπασμα ποιήματός του, φανερώνει τη λατρεία του για την λιμνοθάλασσα και την ιερή πόλη. Ενδεικτικά λέει: «Σα σε βλέπω πάντα να είσαι, δίχως κύμα γριωπό, να γελάς και να κοιμάσαι, λίμνη πόσο σ' αγαπώ». Επιπλέον, ο εθνικός μας ποιητής, Διονύσιος Σολωμός, υμνεί το Μεσολόγγι για τη δίψα, για ελευθερία, ανδρεία, ηρωισμό μοναδικό, στους ελεύθερους πολιορκημένους, που αποτελεί κορυφαίο έργο. Χαρακτηριστικά αναφέρει στο σχεδιασμό Α το ομώνυμο έργο. Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στο νόμο. Κι από όπου χαράζει, ως όπου βυθά, τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι. Ευχαριστώ.